Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα αποδείξουμε ένα θεώρημα σιγά σιγά. Θεώρημα. Και μετά θα ασχοληθούμε με ασκήσεις. Ήταν από το δε ένα στο δε παραμικρή απεικόνηση. Η διάσταση του πρώτου χώρου ισούται με τη διάσταση του πυρήνα σε τη διάσταση της εικόνας. Αν είναι γραμμική απεικόνηση και ο πυρήνας και το image, η εικόνα, είναι υπόχωρη, όπως έχουμε αποδείξει, άρα δικαιούμαστε να μιλήσουμε για διάσταση. Τώρα πριν να τα αποδείξουμε, όπως είχαμε ξανασυζητήσει, το διαστητικό μέρος είναι ότι έχουμε το διαδεισματικό χώρο V1 σαν σύνολο και το V2 και καταρχήν αυτό, αυτό που είχαμε πει ως τώρα είναι ότι ο πυρήνας αποτελείται μόνο από το 0, εάν και μόνο εάν είναι 1:1. Το θυμόσαστε εδώ. Δηλαδή, ο πυρήνας είναι εντός εισαγωγικών ο πιο μικρός χώρος, ο μηδενόχωρος όπως λέμε, εάν και μόνο εάν είναι 1:1. Η εικόνα είναι όλος ο δεύτερος χώρος, εάν και μόνο εάν είναι επί. Επίσης, αυτό το άθροισμα είναι σταθερό, που είναι η διάσταση του πρώτου χώρου. Όσο απέχει από το 1:1, καλώς, όσο απέχει από το 1:1, δηλαδή όσο μεγαλώνει εντός εισαγωγικών ο πυρήνας, τόσο μικραίνει η εικόνα. Έχει άλλα τέτοια μπορεί να σκεφτεί κανείς. Για να κάνουμε και αυστηρά την απόδειξη. Ο πυρήνας είναι ένας υπόχωρος του πρώτου χρόνου. Άρα, έχει βάση και επομένως μπορούμε να πούμε α1, α2, αλφα-κάπα, βάση του πυρήνου. Παίρνουμε λοιπόν μια βάση του πυρήνου. Θα γράψω τη λέξη συμπληρώνουμε και μετά θα το συζητήσουμε. Συμπληρώνουμε την βάση α1, α2
αλφα κάπα σε μία βάση αλφα 1, αλφα 2, αλφα κάπα βήτα κάπα και 1 βήτα λάμδα όλου του βέρα. Αυτό, παιδιά, γιατί έχω το δικαίωμα να το κάνω. Το θεώρημα της ανταλλαγής βρίσκεται εδώ. Δηλαδή, έχουμε α1, α2, αλφα-κ βάση του πυρήνα, έτσι. Ο πυρήνας είναι ένας υπόχωρος εδώ. Παίρνουμε μια βάση που είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Όλος ο χώρος έχει κάποια βάση. Ε1, ε2, ε λάμδα. Βάση του βέρα. Και επομένως, για να έχουμε τα δεδομένα του θεωρήματος της ανταλλαγής, λέμε ότι αυτά είναι βάση του πυρήνα, αλλά είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Δεν γράφει. Γραμμικά ανεξάρτητα. Στοιχεία του βέρα. Αυτά είναι παράγουν όλο το χώρο. Άρα τι λέει το θεώρημα? Ότι μπορούμε να διώξουμε το ε1, να βάλουμε στη θέση του το α1, να διώξουμε το ε2 κτλ. Και τι θα μείνει? Θα μείνει το α1, α2, αλφα-κ, ε-κ και 1. Αυτό είναι που ονομάσαμε εμείς β-κ και 1, μέχρι β-λάμπ. Παράγουν τον β1. Γιατί είναι βάση? Πάλι το θεώρημα της ανταλλαγής, και το έχουμε πει, ότι α έχουμε έναν διαγνισματικό χώρο που παράγεται, που έχει διάσταση 100, και πάρουμε 100 διαγνίσματα γραμμικά ανεξάρτητα, τον παράγουν επίσης, επομένως είναι βάση. Αν πάρουμε 100 διαγνίσματα που τον παράγουν, είναι γραμμικά ανεξάρτητα, επομένως είναι βάση. Αυτό να το θυμώσετε. Πέφτει και σε εξετάσεις πολλές φορές αυτή η πρόταση, παραλλαγμένη ή όχι. Δηλαδή λέει ότι αν έχουμε ένα διαγνισματικό χώρο με διάσταση νη και πάρουμε νη γραμμικά ανεξάρτητα διαγνίσματα, είναι βάση. Ενώ βάση ξέρουμε να είναι και γραμμικά ανεξάρτητα και να τον παράγουμε. Αν πάρουμε νη γραμμικά ανεξάρτητα, σίγουρα τον παράγουμε. Αν πάρουμε νη διαγνίσματα που τον παράγουμε, σίγουρα είναι βάση. Το έχουμε αποδείξει και θα το ξαναπούμε. Αυτό χρειαζόμαστε εδώ πέρα και επομένως δικαιούμαστε να πούμε ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε τα γραμμικά ανεξάρτητα αυτά διαλύουμε σε μια βάση. Αν έχετε κάποιο ερώτημα, πείτε μου, μην ντρέπεστε καθόλου. Ωραία. Επίσης, το ίμανς της θήτα είναι ένας υπόβολος του δευτέρου χώρου. Άρα, μπορούμε να ορίσουμε την θήτα άστρο που είναι από το βήτα-κ και 1. Είναι ο υπόχωρος που παράγεται από τη βήτα-κ και 1, βήτα-λάμδα, δηλαδή είναι τα διανύσματα εκτός του πυρήνα, που συμπληρώνουν τον πυρήνα για να μας κάνουν όλο το πέρα, στο ίμαν. Είναι ο περιορισμός αυτός. Ορίζεται καλά. Τι σκέφτεστε? Γιατί να, αφού είναι ο υπόχωρος που παράγεται από όλα τα άλλα, είναι οι γραμμικοί συνδυασμοί, ένας γραμμικός συνδυασμός είναι και το 0. Είναι υπόχωρος. Δηλαδή πώς ορίζεται αυτό? Ορίζεται θήτα άστρο
του ωμέγα, ίσον τίτα του ωμέγα, εάν το ωμέγα ανήκει τον υπόφορο που παράγεται από το βήτα κάπα και ένα μέχρι το βήτα λάμπα. Σχηματικά, αν αυτό ήταν ο πυρήνας, δεν γράφει. Αν αυτό ήταν ο πυρήνας, πήραμε τα διανύσματα της βάσης του πυρήνα, το συμπληρώσαμε εδώ πέρα και πήραμε τον υπόχορο που παράγεται από αυτά. Το μηδέν βρίσκεται στον πυρήνα, αλλά το μηδέν βρίσκεται και εδώ. Δεν είναι το συνολοθεωρητική διαφορά, το συμπλήρωμα, δεν είναι το συνόλο. Είναι άλλου είδους, είναι ένα συμπλήρωμα, αλλά άλλου είδους συμπλήρωμα. Το μηδέν το πετυχαίνουμε να βρίσκεται και εδώ μέσα. Γιατί είναι ένας γραμμικός συνδυασμός. Με συντελεστές μηδέν. Μπορούμε να το πετύχουμε. Δηλαδή, είναι ο περιορισμός της αρχικής συνάρτησης σε ένα υποσύνολο. Προφανώς είναι γραμμική, αφού είναι περιορισμός. Προφανώς. Τίτα άστρο, γραμμική. Το δύσκολο είναι ποιος είναι ο πυρήνας. Ωμέγα ανήκει στον πυρήνα του τίτα άστρο. Τότε θήτα άστρο του ωμέγα ίσον θήτα του ωμέγα ίσον με το μηδέν του δευτέρου χρόνου. Και αφού είναι ο περιορισμός του θήτα άστρο, το ωμέγα από πού θα το πάρουμε. Δεν το πάρουμε από όλο το ΒΕΝΑ. Έτσι. Και το ωμέγα ανήκει στο ΒΙΤΑ ΚΑΠΑ και ΕΝΑ μέχρι το ΒΙΤΑ ΛΑΜΑ. Δηλαδή ουσιαστικά είναι αυτό που συνδυάσαμε εδώ πέρα, ότι ένα στοιχείο του πυρήνα της αρχικής θήτα που ανήκει σε αυτό εδώ πέρα τον υπόχρονο που είπαμε δεν είναι γενικά στο σε όλο το χώρο. Σε όλο το χώρο έχουμε στοιχεία του πυρήνα που είναι τα στοιχεία όλα της βάσης του πυρήνα α1, α2, α3 που είναι εκεί μέσα. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Ωραία. Συνεπάγεται ότι αν κοιτάξουμε μόνο αυτό, σημαίνει το ωμέγα βρίσκεται στον πυρήνα. Ναι μεν του περιορισμού αλλά και της θήτα. Άρα το ωμέγα θα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός ΣΥ1 Α1 ΣΥ κτλ. ΣΥ κάπα Α κάπα συν ΞΙ κάπα και 1 ΒΙΤΑ κάπα και 1 συν ΞΙ λάμδα ΒΙΤΑ λάμδα. Λέω, το ωμέγα είναι ένα διάνυσμα του πρώτου χώρου που αντιγωνίζει το 0 του δευτέρου χώρου. Άρα, αφού ανήκει στον πρώτο χώρο, θα γράφεται έτσι ως γραμμικός συνδυασμός αυτών. Και επειδή θα ανήκει στον πυρήνα, πώς θα γράφει. Ίσον με λάμδα 1, α1, συν λάμδα 2, α2, συν
λάμδα κάπα αλφα κάπα, έτσι, αφού θα ανοίξει στον πυρήνα. Επειδή ωμέγα ανήκει στον πυρήνα. Να πάμε όλα στο, σε ένα μέλος, συνεπάγεται, ψι 1, δίν λάμβα 1 επί αλφα 1, και ψι 2, δίν λάμβα 2 επί αλφα 2, ψι κάπα, δίν λάμβα κάπα επί αλφα κάπα, δίν ψι κάπα και 1, επί βήτα κάπα και 1, γίνει ψι λάμδα βήτα λάμδα. Ίσως είναι το μηδενικό στοιχείο του πρώτου χώρου, γιατί είναι διανύσματα στον πρώτο χώρο. Ναι, αλλά τα α1, α2, αλφα-κ, βήτα-κ και 1, μέχρι βήτα λάμδα, είναι διανύσματα μιας βάσης του χώρου. Άρα είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Οπότε τι θα έχω? Όλοι οι συντελεστές θα είναι 0. Άρα ξι 1, πίσω με λάμδα 1, και ξι 2, πίσω με λάμδα 2, και τα λοιπά. Ξι κάπα και 1, πίσω με το 0, και το καθεξής, ξι λάμδα ίσω με το 0. Πού καταλήγω? Συνεπάγεται, εμείς τι πήραμε στην αρχή? Πήραμε ένα στοιχείο στον ωμέγα που βρίσκεται στον πυρήνα της θήτα αυτού. Το ωμέγα θα είναι ένα γραμμικό συνδυασμός του βήτα-κ και 1 μέχρι βήτα λάμδα. Και το γράψαμε ως γραμμικό συνδυασμό φως. Θήτα το ωμέγα θα είναι ένας γραμμικός συνδυασμός αυτών. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι το ωμέγα που ανήκει στον βήτα-κ και 1 μέχρι το βήτα λάμδα, δηλαδή ωμέγα ίσον με το 0. Έτσι το ωμέγα αυτό που ανήκει στον πυρήνα του θήτα άστρο είναι αναγκαστικά 0. Συνεπάγεται η θήτα άστρο 1:1. Δεν μπορείς να ρωτήσεις κάτι? Δηλαδή φτιάξαμε ένα περιορισμό της θήτα, της οποιασδήποτε γραμμικής απεικόνησης, μάλλον διασπάσαμε το όρο των V1 σε δύο υπόχωρους. Ο ένας είναι ο πυρήνας και ο άλλος είναι ένας συμπληρωματικός υπόχωρος. Και περιορίσαμε τη γραμμική απεικόνηση από το συμπληρωματικό υπόχωρο εδώ πέρα. Και αποδείξαμε ότι είναι ο πυρήνας είναι 0 αυτής της γραμμικής απεικόνησης, άρα είναι 1:1. Μην ξεχνάμε επίσης τι κάναμε για την εικόνα. Ότι η εικόνα είναι ένας υπόχωρος του δευτέρου χώρου. Προφανώς το image της θήτα άστρο ίσον με το image της θήτα, διότι αν πάρουμε ένα οποιοδήποτε α ανήκει στο V1, τότε το α
τα γράφηκε ως γραμμικός συνδυασμός δέλτα 1α1 συν δέλτα 2α2 συν και τα λοιπά, συν δέλτα kαα συν δέλτα κάπα και 1 επί βήτα κάπα και 1 συν δέλτα λάμδα βήτα λάμδα. Ναι, αλλά αυτό μας λέει ότι οποιοδήποτε στοιχείο του πρώτου χώρου γράφεται σαν ένα γραμμικό συνδυασμό της βάσης του πυρήνα, άρα είναι ένα στοιχείο του πυρήνα, α1, συν ένα στοιχείο κάποιου άλλου, β1. Ναι, αλλά β άστρο του α, λόγω της γραμμικότητας θα είναι β άστρο του α1, συν β άστρο του β1. Λόγω του ότι ανοίξει τον πυρήνα, τούτο φεύγει τελείως και επομένως θήτα του β1 είναι μέσα στο σύνολο εικόνων. Και άρα ισχύει αυτό. Ο περιορισμός μιας συνάρτησης δεν επηρεάζει το σύνολο εικόνων, δεν διευρύνει μάλλον το σύνολο εικόνων, αυτό είναι. Αλλά ο περιορισμός είναι τέτοιος που ο περιορισμός είναι τέτοιος, δηλαδή βγάζουμε μόνο αυτά που πηγαίνουν στο μηδέν. Μα ήδη το μηδέν μπορούμε να το φτάσουμε. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα στο σύνολο εικόνων. Αυτό είναι η αισθητική έννοια του πράγματος. Άρα τι βγάζουμε εδώ πέρα, τελικά. Τελικά. Τι τα άστρο είναι γραμμική. Ένα προς ένα και επί. Δηλαδή ισομορφισμός. Δηλαδή ο κοίτα άστρο, ισομορφισμός. Συνεπάγεται, τι ξέρουμε για τον ισομορφισμό που αποδείξαμε την προηγούμενη φορά. Ότι μια απεικόνηση είναι ισομορφισμός, τότε οι δύο χώροι έχουν την ίδια διάσταση. Δηλαδή τότε, ποιος είναι ο πρώτος χώρος. Είναι ο χώρος που παράγεται από το β1, το βk και 1 μέχρι το β λάμδα. Πόσα είναι αυτά, αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα, πόσα είναι αυτά. Δεν είναι λάμδα, είναι από το βk και 1 και μετά. Είναι όσο είναι η διάσταση του πρώτου χώρου, η διάσταση του πρώτου χώρου πλην η διάσταση του πυρήνα. Βγάζουμε τα στοιχεία του πυρήνα και μένει αυτό τα στοιχεία τα υπόλοιπα. Πλην τη διάσταση του πυρήνα πίσω και τη διάσταση της εικόνας. Επειδή το είπα κάπως γρήγορα, αν έχετε κάποιο ερώτημα ή όταν τα μελετήσετε να με ρωτήσετε, ή και τώρα, ή οποιοδήποτε άλλη στιγμή. Επομένως, τα βασικά σημεία ήταν, έχουμε το χώρο και τον διασπάμε σε δύο κομμάτια. Ένας είναι ο πυρήνας, κάνοντας μια βάση του πυρήνα και επεκτείνοντάς το σε μια βάση του χώρου. Και πήραμε ουσιαστικά τα άλλα στοιχεία. Γιατί τα άλλα στοιχεία μπορεί να παράγουν σαν εικόνες, να φτιάχνουμε όλη την εικόνα. Τα υπόλοιπα, αφού είναι ο πυρήνας, πηγαίνουν μόνο στο μηδέν. Δεν έχουν να μας δώσουν τίποτα παραπάνω. Έτσι, επομένως, έχουμε επί της εικόνας ένα στοιχείο. Και επειδή βγάζουμε, με αυτή την έννοια βγάζουμε τον πυρήνα, έχουμε και ένα προς ένα η θητάστη. Άρα έχουμε έναν ισομορφισμό. Και από την ισότητα των διαστάσεων έχουμε αυτό το αποτέλεσμα του θεωρήματος. Γιατί είστε σκεπτικοί, Νίκο, τι σκέφτεσαι. Όχι, το θέμα ότι βγάζει νόημα αυτό. Δεν βγάζει, βγάζει. Ότι βγάζει νόημα. Λοιπόν, να δούμε μια εφαρμογή. Τώρα κάνουμε εφαρμογές και αρχίσεις. Η
βασική εφαρμογή που θα το κάνουμε και αριθμητικά μετά είναι η εξής. Έχουμε ένα γραμμικό σύστημα α1-1 και 1, ό,τι πιο γενικό γίνεται. Λέω ότι πιο γενικό είναι γιατί έχουμε ένα γραμμικό σύστημα με μη εξισώσεις και μη αγνώστες. Και θέλω να το δούμε χρησιμοποιώντας άλλη γλώσσα τώρα, με πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις. Ένας τρόπος είναι ο στοιχειώδης τρόπος να λύσουμε ως προς ένα και να το αντικαταστήσουμε ως προς το άλλο. Ένας δεύτερος τρόπος είναι με, κάνοντας διαγραφές κατά Γκάους και να οδηγηθούμε στον ανοιγμένο κλιμακωτό που θα επανέλθουμε πολλές φορές. Και ένας άλλος είναι με πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις. Για δώστε βάση. Αν το ονομάσουμε σίγμα αυτό, ισχυρίζουμε ότι το σίγμα γίνεται υπομορφή πινάκων ως εξής. Α1-1, α1-2, α1-2, α2-1. Καταρχήν έχει νόημα, αυτό είναι πολλαπλασιασμός πινάκων. Ο πίνακας αυτός είναι ο πίνακας των συντελεστών, που λέγεται και πίνακας του συστήματος, και είναι ένας πίνακας μη επινή. Αυτός είναι ένας πίνακας στήλη, πόσες γραμμές έχει, έχει μη επί μία στήλη, το αποτέλεσμα θα βγει μη επί ένα, είναι αυτός ο πίνακας. Άρα σαν ισότητα και σαν γνώμημα έχει νόημα. Επίσης, αν ισχυριστούμε ότι ισχύει αυτή η ισότητα με πίνακες και θέλουμε να κάνουμε τις πράξεις να δούμε από πού βγαίνει, είπαμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένας πίνακας στήλη μη επί ένα. Το πρώτο στοιχείο πώς θα είναι. Θα είναι αυτό επί αυτό, δηλαδή θα είναι α1-1, χ1, συν και τα λοιπά, συν α1-2, χινή, και ούτω καθεξής, ίσον, β1, ναι, αλλά άμα δούμε την ισότητα πινάκων θα δούμε την πρώτη εξίσωση, θα ανακαλύψουμε την πρώτη εξίσωση. Άμα δούμε τη δεύτερη ισότητα εδώ πέρα θα ανακαλύψουμε τη δεύτερη εξίσωση και το καθεξής. Άρα, έχοντας αυτό το σύστημα μπορούμε να γράψουμε αυτή την ισότητα πινάκων και έχοντας αυτή την ισότητα πινάκων μπορούμε να έχουμε αυτό το σύστημα. Ωραία. Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση ή τα κεφαλαία
ξεκινάει από το διανυσματικό χώρο στυλών που μπαίνει τέτοιες στήλες, είναι στήλες μη επί ένα και μας πηγαίνει σε στήλες μη επί ένα. Ποιος είναι ο τύπος, παίρνει το χ1 χ2 του μη και μας αντιπονίζει στο α. Ο α είναι αυτός ο πίνακας της πίνακας. Γιατί χ1 χ2 του μη. Παρατήρησης. Αν το β1, β2, βκ ανήκει στο σύνολο εικόνων, στο ίμανς της θήτα, τότε έχουμε λύσεις. Τότε υπάρχουν λύσεις. Αν δεν βρίσκεται στο σύνολο εικόνων, τότε δεν έχουμε λύσεις. Γιατί δεν θα υπάρχει κανένα χ1, χ2, χ1 που αν πολλαπλασιαστεί από αυτό θα μας δείξουν β1, β2, β1. Έτσι. Αν β1, β2, β1 δεν βρίσκεται στο σύνολο εικόνων, τότε δεν έχουμε λύσεις. Τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε. Αν ο πίνακας α αντιστρέψιμος τότε ήταν 1:1 και επί. Δεν μπορεί κανείς να το δει γιατί. Ποια είναι η γραμμική απεικόνηση. Η γραμμική απεικόνηση, παιδιά, είναι το κάθε χ1, χ2, χ1, ο τύπος της μας πηγαίνει στο α. Επί χ1, χ2, χ1. Αν ο πίνακας α είναι αντιστρέψιμος, τότε θα είμαστε από το R μη επί 1, πάλι στο R μη επί 1. Θα είναι δηλαδή, αν ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος, τότε θα έχουμε τόσες εξισώσεις με τόσο αγμός. Θα είναι τετραγωνικό το σύστημα. Δεν μπορεί να είναι αντιστρέψιμος, διότι αλλιώς ο πίνακας θα έχει μη. Θα ήταν ένας πίνακας μη γραμμών, μη στυλών, το μη διάφορο του μη δεν είναι αντιστρέφιμος. Καλά, αλλά αυτό δεν στάνει. Και αυτή θα ήταν η απεικόνηση θήτα. Και αν εμείς παίρνουμε α πλην 1, αφού είναι αντιστρέφιμος υπάρχει α, χ1, χ2, χ1, αυτός θα είναι ο μοναδιαίος πίνακας και μας οδηγεί στο χ1, χ2, χ1. Άρα θα υπάρχει η αντίστροφη. Αν λοιπόν είναι αντιστρέψιμος ο πίνακας, τότε η θήτα θα είναι 1:1. Αλλά αφού θα είναι από ένα διανυσματικό χώρο με διάσταση μη, σε ένα διανυσματικό χώρο με διάσταση μη και είναι 1:1, σύμφωνα με το θεώρημα που αποδείξαμε, τι θα έχουμε. Θα έχουμε ότι η μη, που είναι η διάσταση του πρώτου χώρου, ισούται με τη διάσταση του πυρήνα, που είναι 0, συν τη διάσταση της εικόνας. Άρα θα είναι αναγκαστικά νη. Άρα θα έχουμε μέσα σε ένα διανυσματικό χώρο διάστασης νη, έναν υπόχωρο, η διάσταση της εικόνας θα είναι ένας υπόχωρος διάστασης νη. Άρα θα είναι επί. Και άρα θα είναι αντιστρέψιμη. Και αφού θα είναι αντιστρέψιμη, τότε θα έχουμε τι. Κοιτάξτε τη σχέση.
που είναι όπως το γράφουμε, κοιτάξτε αυτή τη σχέση, θα πολλαπλασιάσουμε τον αντίστροφο πίνακα και θα βρούμε μία λύση. Άρα έχουμε μία λύση. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε μία λύση. Ωραία, ας δούμε τώρα ένα ειδικού τύπου πριν επανέλθουμε στο γενικό, να έχουμε ένα ομογενές σύστημα. Θα το δούμε πιο συγκεκριμένα. Αν το σύστημα είναι ομογενές, δηλαδή α1, χ1 συν α1, 2, χ2 συν α1, ν, χ1, πίσουμε το 0 και το καθεξής α, ν, μ1 χ1 συν α, μ, ν, πίσουμε το 0. Δηλαδή ένα γραμμικό σύστημα το οποίο η σταθερή όρη είναι 0. Τότε το σύνολο λύσεων, είναι ο πυρήνας. Επομένως έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Αν η διάσταση του πυρήνα είναι 0, έχουμε μόνο μία λύση. Ναι, αλλά μία λύση από χέρι την έχουμε. Ποια είναι η λύση? Η 0, 0, 0, 0. Άρα, αν έχουμε ένα ομογενές σύστημα και ο πυρήνας είναι ο μηδενικός, η διάσταση του πυρήνα είναι 0, τότε έχουμε μόνο μία λύση, την 0, 0, 0. Αν η διάσταση του πυρήνα διάφορο του μηδενός, συνεπάγεται η διάσταση του πυρήνα είναι τι? Η διάσταση του πρώτου χώρου, αλλά η διάσταση του πρώτου χώρου τι είναι? Είναι το νι. Είναι αριθμός αγνώστων. Πλην η διάσταση της εικόνας. Δεν είναι μη. Η διάσταση της εικόνας για να είναι μη, θα πρέπει να είναι επί η συνάρτηση. Μπορεί να μην είναι επί. Πλην τη διάσταση της εικόνας που αυτό σχετίζεται με τον πίνακα, είναι το λεγόμενο rank του πίνακα, το οποίο θα τα διευκρινίσουμε. Επομένως, ένα ομογενές γραμμικό σύστημα έχει ή μία λύση τη μηδενική ή άπειρες λύσεις. Έχουμε ένα διχασμό. Η μία ή άπειρες. Μελετώντας το παραπάνω σύστημα στη γενική του μορφή, θα δούμε ότι ένα γραμμικό σύστημα μπορεί να έχει ή μία, ή άπειρες ή καμία. Δεν υπάρχει γραμμικό σύστημα που να έχει τις τέσσερις λύσεις, παραδείγματος χάρη. Άμα σας πούνε φτιάξτε ένα σύστημα που έχει τις τέσσερις λύσεις, δεν υπάρχει τέτοιο. Γραμμικό. Θα ασκήσουμε και μία άσκηση με αριθμούς. Μάλλον να κάνουμε ένα διάλειμμα, καλύτερα. Να σας... Θα σας δώσω ένα σύστημα για να έχετε στο διάλειμμα να σκέφτεστε. Είναι και δύο ψήφια.
3 και 5 ωμέγα. Να το μελετήσουμε με τη μορφή, με τη χρήση των δυνάτων. 6 χ και 7 ψ και 8 ζ και 9 ωμέγα. Να μελετηθεί με τη χρήση των γραμμικών αντιγονίσεων και δυνάτων. Μικρό διάλειμμα.